Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Μπήκαμε ήδη στο νέο χρόνο, με ό,τι καλό ή κακό μπορεί να φέρει ο χρόνος αυτός στις αποσκευές του. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, εκτός από το να βλέπουμε απλώς τα χρόνια να κυλούν, είναι να σας ευχηθούμε υγεία, ειρήνη, ευτυχία και ανθρώπινες σχέσεις χωρίς υποκρισία. Ευχές χιλιοϊπωμένες θα πείτε, που μάλιστα φέρουν κάποιες φορές ένα πικρό χαμόγελο στα χείλη. Ας επιστρέψουμε όμως στο γαλάζιο φόντο των περιπλανήσεών μας. Καλό μας ταξίδι. Αφήσαμε γοητευμένη την περιοχή των Πρεσπών και πήραμε το δρόμο για την Καστοριά. Στάθηκε αδύνατο να αντισταθούμε στον πειρασμό και την περιέργεια, να σταματήσουμε για λίγο στο χωριό Γάβρος, το οποίο, από κάποια απόσταση τουλάχιστον, φαινόταν να είναι ακατοίκητο. Τα λίγα λόγια που ανταλλάξαμε με τον μοναδικό άνθρωπο που συναντήσαμε να τριγυρνά ανάμεσα στα χαλάσματα, επιβεβαίωσε με το δραματικότερο τρόπο την πρώτη εκείνη εντύπωση. Για πετε μου, τι κάνετε εσείς μόνος σας σε ένα χωριό εδώ? Μόνο και δεν είμαστε, εδώ έχουμε τη κτηνοτροφία. Ναι. Πώς είσαστε δηλαδή που έρχεστε εδώ? Εδώ είμαστε 5 άτομα με κτηνοτροφία. Το χωριό αυτό Γάβρος. Έτσι. Γάβρος, ναι. Εκατοικεί το παλιά. Παλιό, βέβαια. Μέχρι 750 άτομα. 750 άτομα. Ναι. Και για ποιο λόγο άδειασε? Άδειασε ήταν ο εμφύλιος. Και μετά επί Παπαδοπούλου έγινε μια σύμπτυξη απέναντι. Πήραμε σπίτια δωρεά. Επί Παπαδοπούλου. Ο Παπαδόπουλος με την εταιρεία. Σας τα δώσανε δωρεά γιατί τα δικά σας καταστράφησαν αυτά εδώ? Όχι, μείναμε λίγοι. Από 750 άτομα μείναμε στο 80. Ποιο πότε το 70 τόσο, έτσι, δεκαετία του 70. Το 72-73 γινόταν το χωριό αυτό απέναντι. Μάλιστα. Και κληρώθηκε το 81. Το πήρατε με κλήρους δηλαδή? Ναι, με κλήρους σπίτι. Αναλόγως την οικογένεια έπαιρνε και ένα σπίτι. 5 κατηγορίες σπίτια ήταν. Μάλιστα. Όλα τα κορίτσια, τα χωριά αυτά εδώ μέσα, ναι, που είναι, λέγονται με ένα όνομα Κορέτσια. Α, Κορέτσια. Και ναι, η περιοχή και... μας. Είναι η Κρανιών, Άνω Κρανιών, Μαύρη Κωνσέγγε, Ντώνι, Χαλάρα, Μαχροχώρη, Παύλο Μελά. Αυτά είναι η τοποθεσία που όλα αυτά τώρα συμπτύχθηκαν και πήγαν. Όχι όλα, όχι όλα. Έμενε μόνο Μαχροχώρη και Μελά. Για πετε μου, τι έγινε λοιπόν, γιατί φύγανε από τον λόγο του? Ο εμφύλιος ήταν από εδώ, ήταν η αντάρτα που ήταν ο στρατός. Αδέρφια με αδέρφια πολεμούσαν. Σωστά, αυτό το γνωρίζω. Από το χωριό μας έχουν σκοτωθεί περίπου 62 παιδιά. Από εδώ, από το Γάβρο. Στον εμφύλιο. Στο αλβανικό το μέτωπο σκοτώθηκε ένα και στον εμφύλιο σκοτώθηκε τόσο πολύ. Και μετά το 1962 αρχίζει να ρημάζει το χωριό. Μετά το 1962. Μαζευτήκαμε ξανά. Άλλη Καστοριά, Φλόρινα που είχαμε σκοπίσει. Το χωριό στο 48-49 ήταν άδειο. Δεν υπήρχε εδώ κανένας. Καταφυγώντας μας είχαν πάει στο Φωτοχώρι εδώ που πάμε για Αλβανία. Μάλιστα. Και μετά από το 1962 αρχίζει να φεύγει ο κόσμος. Άλλη Αυστραλία, άλλη Γερμανία, Καναδά περισσότερο. 5.000 άτομα έχει από το Γάβρο μόνο στο Καναδά. Χειμώνα δεν θα μας ρίξει κιόλας. Έτσι προβλέπουν τα ημερομήνια. Έτσι λέτε. Ναι. Δηλαδή εσείς ξέρετε από αυτά? Λίγο πολύ βλέπαμε. Τι βλέπετε δηλαδή? Τον Αύγουστο τα ημερομήνια που λένε. Ναι, τι θα κάνετε δηλαδή τώρα? Για πέστε μου το χειμώνα, τι έχετε προβλέψει? Εμείς μέχρι τα Χριστούγεννα χιόνι δεν θα ρίξει. Έτσι λέτε, Ναι. Μετά τα ζώα δείχνουνε. Άμα χαλάσει ο καιρός, τα ζώα δείχνουν. Δεν μπορεί να τα βάλεις μέσα. Ρήμαξαν εδώ η περιοχή, η δικιά μας η περιοχή. Μέχρι το 45, εγώ είμαι το 39 γεννητής, ναι, και θυμάμαι πολλά πράγματα. Εδώ η περιοχή είχε 8.000 κόσμο. Να ρωτήσω κάτι. Τόσος κόσμος τότε με τι ασχολιόταν? Με κτηνοτροφία και γεωργία. Μόνο, τίποτε. Δεν υπήρχε ούτε γούνα σαν τώρα που έχουμε και τη γούνα, ξέρω εγώ. Δεν υπήρχαν τότε τέτοια πράγματα. Πήγαινε στο βουνό, έκοβε ξύλα ο Λάμπρος ή ο Χρήστος, την άλλη μέρα στην Καστοριά πήγε και πουλούσε ξύλα. Με το ζώο. Μάλιστα. Όχι τώρα με το μέσον και ξέρω εγώ. Εγώ πρόλαβα δύσκολη ζωή. Και μετά αντάρτηκα που με πήραν εδώ στο Φωτοχώρι, άδειασε το χωριό, όλα μετρούσαν. Ήμουν 8 χρόνων παιδί τότε. Να βομβαρδίζουν και οι μεν και οι δεν. Σας τραβάγανε οι γονείς από εδώ? Ο πατέρας στην Καστοριά, η μάνα μου εδώ, με τα Αντάρτικα. Εδώ είχε μείνει η μάνα μου. Δεν μου πρόλαβε να μας πάρει ο πατέρας στην Καστοριά. Στο Γάβρο την εδώ, του πτωχηγού του Νταλίπη το χωριό. Γιατί ονομάστηκε Γάβρος? Γάβρος είναι από το ψάρι? Όχι, από το γαβρί, δέντρο υπάρχει γαβρί. Α, γαβρί, ποιο γαβρί είναι αυτό? Εδώ χαμηλά τώρα από το βράχο, έτσι χαμηλά όλα αυτά είναι γαβρί. Δεν είναι δέντρο. Δηλαδή πώς το λέμε κάπως διαφορετικά. Όχι, όχι, γαβρί λέγεται. Και το ξέρουμε. Γαβρί λέγεται. Γαβρί. Ναι, μεγάλο είναι αρκετά ψηλά, αλλά το πάχος από τόσο παραπάνω δεν γίνεται. Βγάζει καρπό. Όχι, τίποτα έτσι. Απλώς σκιά δηλαδή. Α, σαν άγριο. Άγριο πράγμα. Το χωριό μας είχε 12.000 γεδοπρόβατα. Τώρα πόσα εκτρέφεται σύνολο? Τώρα είμαστε. Έχετε και γελάδια από ότι κάτι άκουσα. Ναι, είναι για να με τα γελάδια. Άκουσα και κάτι. 3 κοπάδια πρόβατα και 1 με γελάδια. Κάνα 55 γελάδες εκεί. Αυτά τα έχετε, είναι κανονικά χαρακτηρισμένα, παίρνουν την επιδότηση κτλ. Βέβαια, όπως και εμείς με τα πρόβατα. Τρυπημένα τα αυτιά του, τα κοιτάξτε. Ναι, ναι, και από εκεί και από εδώ και από εκεί. Τα έχουν κάνει μη χειρότερα και τα ζώα τώρα. Μαρτυρούν και αυτά. Πώς είναι το όνομά σας? Μπίσκος Χαράδων. Να είστε καλά. Μπίσκος, είναι πολλά και καλά. Να είμαστε καλά, υγεία και καλές γιορτές να έχουμε αργότερα. Να είστε καλά και εσείς. Καλές γιορτές. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Γεια σας. Έχοντας ακόμη τον ήχο της φωνής του κυρίου Μπίσκου στα αυτιά μας, μπήκαμε βράδυ σχεδόν στην πόλη της Καστοριάς. Ρίξαμε όπως το μικρό φουσκωτό στο νερό και το δέσαμε στον κορμό ενός πλάτανου, έξω ακριβώς από το αυτοκινούμενο σπίτι μας. Το τοπίο ιδηλιακό, εμείς να διπνούμε στο τροχόσπιτο υπό το φως των κεριών και η επόμενη μέρα να ξυπνάει λουσμένη στο φως του ήλιου. Η Καστοριά πάντως είναι μια πόλη όπου οι αριθμοί γενικώς ευημερούν. Κυριότερος λόγος η εισρωή χρημάτων από την επεξεργασία και το εμπόριο δερμάτων και γουναρικών. Καθώς τριγυρνάει κανείς στους δρόμους της πόλης, βλέπει γύρω του ακριβά αυτοκίνητα, όμορφα καταστήματα, πολυτελείς καφετέριες, εκπληκτικά αρχοντόσπιτα και ένα κόσμο να πηγαινοέρχεται στις όχθες της λίμνης χαζεύοντας τα υδρόβια που φουλιάζουν σκαλαμιές. Θα τολμούσα να παρομοιάσω την Ελλάδα με μια μεγάλη μπάλα που αποτελείται από εκατοντάδες ομόκεντρους κύκλους. Κέντρο βεβαίως, τι άλλο, η Αθήνα. Στους εξωτερικούς κύκλους οι Πρέσπες, τα υπόλοιπα χωριά των συνόρων και δεκάδες ξεχασμένα νησιά του ελληνικού αρχιπελάγους. Στους πιο μέσα κύκλους, κομοπόλεις, πόλεις και νησιά, όπως η Καστοριά, η Φλόρινα, η Καβάλα, η Πάτρα, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Κρήτη, που απορρόφησαν ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού της περιφέρειας. Σαν μια περίεργη σκυταλοδρομία, κάτοικοι των πόλεων και νησιών, που λίγο πιο πριν ανέφερα, κατέφυγαν με τη σειρά τους στην Αθήνα, με αποτέλεσμα τον υδροκεφαλισμό και την υποβάθμισή της. Είναι επιλογή μας να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας περισσότερο στην περιφέρεια, στους εξωτερικούς ομόκεντρους κύκλους αυτής της μπάλας. Έτσι άλλωστε εξηγείται το γρήγορο πέρασμά μας από την Καστοριά, η οποία έχει βρει το δρόμο της και δεν έχει ανάγκη ιδιαίτερης προβολής. στη Βυζαντινή Μονή της Παναγίας της Μαυριώτισσας και το παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου υπάρχει πινακίδα που απαγορεύει τη φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση μέσα στο ναό. Το κρατήσαμε στα υπόψη. Πριν αποχαιρετήσουμε τη μαγική εικόνα της όμορφης Καστοριάς και της λίμνης που την περιβάλλει, ανηφορήσαμε στο λόφο του Αγίου Αθανασίου, που δεσπόζει πάνω από την πόλη. Αποφασίσαμε να ανάψουμε ένα κερί στο μόνιμο εκκλησάκι, όταν διαπιστώσαμε ότι μέσα στο ιερό ήταν εγκατεστημένος και λειτουργούσε ο πομπός του ραδιοφωνικού σταθμού της Μητρόπολης Καστοριάς. Το μήνυμα σαφές. Εδώ δεν απαγορεύεται η βιντεοσκόπηση, ούτε καν η εγκατάσταση και λειτουργία ραδιοφωνικού πομπού. Δεν έρχεται, βλέπετε, μόνη της η ανάπτυξη και η πρόοδος. Φέρνει μαζί της την ευμάρεια και τη χαλάρωση των ηθών, την αδιαφορία, την ανάγκη για προβολή και περισσότερο χρήμα. Σε σχετικές ερωτήσεις μας, τόσο στο Δήμο Καστοριάς όσο και στην ομώνυμη Μητρόπολη, εισπράξαμε μισόλογα και διακρίναμε μια απέλπιδα προσπάθεια για μετατόπιση ευθυνών. Από τον Άννα στον Καϊάφα μας παρέπεμψαν και από εκεί στον Πόντιο Πιλάτο. Δεν ξέρω γιατί, αλλά σχηματίσαμε τελικώς την εντύπωση ότι ο πομπός θα παραμείνει στο ιερό του ναού. Φεύγοντας, προσθέσαμε σε αυτή την απαράδεκτη εικόνα και τον παρακείμενο σκουπιδότοπο και βγήκαμε από την πόλη της Καστοριάς προβληματισμένοι και αμίλητοι. Επιστρέφοντας στην Αθήνα, απολαύσαμε τη χλιδή ενός τμήματος της Εγνατίας, με τον έμπιστο φίλο μας να απολαμβάνει και αυτό στη διαδρομή, σε στάσιο πολλών της μετρητής. Καθώς η τηλεοπτική χρόνη μετάβασης από το ένα μέρος στο άλλο είναι σχεδόν μηδενική, να είμαστε, 3 μόλις μέρες αργότερα, να περιπλανιόμαστε στους πρόποδες του Μενάλου, στα χωριά της ορεινής Αρκαδίας. Η Βυτίνα, κτισμένη σε υψόμετρο 1000 περίπου μέτρων, είναι ένα από τα κεφαλοχώρια της περιοχής και συγχρόνως ένας από τους ομόκεντρους κύκλους που λίγο πιο πριν ανέφερα. Πρέπει πάντως να περάσει αναγκαστικά κανείς από εδώ για να φτάσει στην πραγματική περιφέρεια. Αν και η Βυτίνα δεν κατάφερε να αποφύγει την αφέμαξη του πληθυσμού της υπέρ των άλλων αστικών κέντρων της Πελοποννήσου και της Αθήνας, ωστόσο σε γενικές γραμμές ο κόσμος παρέμεινε εδώ, συνηγορούντων κάποιων μεταναστών από τα γύρω χωριά, αλλά και της γειτνίασης με το χιονοδρομικό κέντρο του Μενάλου που προσελκύει πολλούς επισκέπτες κατά τη διάρκεια των χειμερινών κυρίως μηνών. Εδώ παράγονται περιζήτητα παραδοσιακά γαλακτοκομικά προϊόντα και ζυμαρικά, καθώς επίσης και παστό χοιρινό που με τη συνοδεία και άλλων παρελκωμένων προσφέρει αξέχαστες γαστριμαργικές απολαύσεις. Ελάχιστα χιλιόμετρα απόσταση από τη Βυτίνα, το τοπίο παραμένει εκπληκτικό, με τα πλατάνια να διαδέχονται τα έλατα και αυτά με τη σειρά τους τις βελανιδιές και τις καστανιές. Η ύπαρξη όμως ανθρώπινης δραστηριότητας είναι το ζητούμενο. Το Πυργάκι είναι το πρώτο εγκαταλειμμένο χωριό που συναντάμε. Ένας μόνο κάτοικος μένει εδώ, γυναίκα όπως μάθαμε λίγο αργότερα, που κι αυτήν ωστόσο στάθηκε αδύνατο να τη συναντήσουμε και ας προσπαθήσαμε να την προσεγγίσουμε με όσο πιο ευγενικό και διακριτικό τρόπο γινόταν. Η πόρτα του καλοδιατηρημένου κτηρίου που παραπέμπει μάλλον στο μοναστήρι παρέμεινε ερμητικά κλειστή, με το χειρόγραφο σημείωμα να στέλνει μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. Το Πυργάκι εγκαταλείφθηκε γιατί υπήρχε ο φόβος των κατολιστήσεων, μας είπε ο Κυριάννης στο χωριό Ελάτη, όπου φτάσαμε λίγο αργότερα. Βγήκε περίεργος στο κατόφλι του σπιτιού του και μας καλωσόρισε, καθώς μας είδε να βιντεοσκοπούμε το χωριό. Όταν ο Ιωσήφ του ζήτησε να πει δύο λόγια μπροστά στην κάμερα, εκείνος αρνήθηκε. «Και να σου πω, μήπως θα τα βάλεις?» απάντησε. Και μόνο όταν ο πατέρας μου του έδωσε την κάρτα του, προτρέποντάς τον να του φερθεί αναλόγως, αν δεν κρατήσει το λόγο του, ο Κυριάννης κάθισε στο πεζούλι και άρχισε να ξετυλίγει το νήμα της ζωής του. Κύριε Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα. Χωριό Ελάτη, έτσι. Μάλιστα. Πόσοι κάτοικοι έχετε μείνει εδώ? 5. 7 ψυχές. 7 ψυχές. Βλέπω πολλά σπίτια όμως. Δεν κάνω. Εσείς με ποιον εμένετε εδώ? Με τη γυναίκα μου. Έχετε παιδιά, οικογένεια? Έχουμε πού τα διώξει η πολιτεία στην Αθήνα. Και μιλάμε ερμήτες, ευλά με τα χωριά. Εδώ μας έκανε η πολιτεία. Εδώ πόσα άτομα ζούσαν παλιά, θυμάστε? 150, είμαστε 180. Είχαμε εργοστάσια, ξυλίασα εδώ το χωριό, 5-6 εργοστάσια. Έρθαν η δασική υπηρεσία, μας διαλύσανε, μας διώξαν τα παιδιά μας, μας διαλύσαν τις οικογένειες και καθόμαστε τώρα οι γέροι να φυλάμε το χωριό. Και... Υπήρχε και σχολείο, υπήρχαν παιδιά. Το παλιό σχολείο είναι εκεί χάμου. Το παλιό και μετά φτάσαμε καινούριο το 51. Δημοτικό. Δημοτικό έσβησε το 71 και ξεπάει. Από το 71 δηλαδή δεν υπάρχουν στο χωριό πια παιδιά. Ναι. Τα δύο παιδιά με ένα πήγαινε στο άλλο χωριό και πήραν. Το ένα στο Πυργάκι έκλεισε εκείνο και το άλλο πήγε στη Βυτίνα και το πήρε το δημοτικό. Από το Πυργάκι τώρα περάσαμε, δεν υπάρχει ψυχή εκεί. Α, και εκείνο διαλύθηκε, έχει πάει στη Βυτίνα. Ψυχή, ούτε ένα άνθρωπο δεν βρήκα. Μια καλόγρια είναι. Δεν υπάρχει. Και εδώ είμαστε 5-6 ψυχές. 4-6 ακριβώς. Δηλαδή είναι συνταξιούχοι όλοι, δεν δουλεύουν πια. Δεν υπάρχει εργασία, δεν υπάρχει κανείς να δουλεύει στο χωριό. Τώρα τι να κάνω εγώ τώρα με τη γυναίκα. Συνταξιούχοι. Ναι. Και αν είμαι συνταξιούχος, επλώρωσα 39,5 χρόνια τέβε που δίνει 355 ευρώ το μήνα. 39,5 χρόνια τέβε. Λοιπόν, είχα μαγαζί εδώ. Τι μαγαζί, εστιατόριο? Μακόλικο είχα, από ουλοκρασί που λέγαμε, χωριάτικο μαγαζί. Χωριάτικο μαγαζί. Υπάρχει ένα μαγαζί στην είσοδο του χωριού, ξυλογλυπτική. Είναι κάποιος... το εργοστάσιο. Ναι. Εργοστάσιο ήταν και το διαλύσανε το κράτος μας και βρέθηκε ένας από στην Ηλιούπολη και ήρθε και το δόκανε εκεί. Θλίψη δηλαδή, θλίψη. Τα χωριά αλλιώς τελειώνουν ένα-ένα. Καθόμαστε εγώ και πέρα την Παναγία και ο άλλος Παναγιώτη και πέρα. Τις δύο εκκλησίες. Ούτε παπάι έχουμε, είχαμε και τις κοινότητες, τους γυαλίσαν κύριος Πανσταγιάννου ήταν πάντα. Δηλαδή δεν έχετε παπά, δεν κάνετε Ανάσταση, δεν κάνετε Χριστούγεννα, τίποτα? Δεν έχετε παπάς από τη Βυτίνα, από κάπου? Έρχεται κάπου, ήρθε για τον τύπο, άσε την κάνω. Για τον τύπο, έρχεται το Πάσχα, είχαμε να μπει, βγαίνει, δεν θέλαβε το φως, πάντα είχαν μια κηδεία. Κάνα μνημόσυνο για να πάρει τα λεφτά έρχονται. Μιλιώσει. Κλεισμένη. Εγώ κάθομαι εδώ χάμε να βάλω τα κατήλια. Τι θα κάνουμε. Στο χωριό εδώ υπάρχουν βέβαια από ό,τι βλέπω σπίτια και είναι και σχετικά καλοδιατηρημένα. Αυτοί οι άνθρωποι πότε έρχονται? Έρχονται το καλοκαίρι? Έρχονται κανένα δεκαλιά ημέρα στο καλοκαίρι της Παναγίας και κάπου πεταγωνά. Ένας ήρθε από το μένει στο Καρέα. Ήρθε πρόσφατα εδώ χάμε γύρω. Το πρωί είχε φως, τώρα δεν ξέρω που είχε πάει. Κάθε είναι δύο ημέρες έτσι. Τι να τα κάνεις. Από εσείς τώρα είσαστε και σε μια ηλικία που χρειάζεστε γιατρούς, φάρμακα, έτσι δεν είναι? Τι γίνεται με αυτό? Στη Βυτίνα πάμε. Στη Βυτίνα. Πάλι καλά που είναι και κοντά σχετικά η Βυτίνα, έτσι. Παίρνουμε ταξί, πάμε. Τι να κάνουμε. Να, πήρα και το αυτοκίνητο, το έχω 30 χρόνια. Πόσα χρόνια πήγαμε στην Αθήνα, μωρό σε γυναίκα και πήγα κανένα 15 χρόνια, 2-3 μήνες το χειμώνα. Δεν πήρα και δίπλωμα, έδω και το χάμερ, γιατί δεν φώνουν τα παιδιά μου κανένα φορά, πάνε φέρουν κανένα ξύλο για κυνήγια και ερχόντας από τον Κυριακάδα. Και τι θα γίνει τώρα, πού θα πάει αυτό, δηλαδή, εσείς είσαστε μεγάλος άνθρωπος. Θα ζήσει το χωριό. Και οι άλλοι είναι μεγάλοι, θα μείνει όπως το Πυργάκι δηλαδή. Ο ένας είναι 92 χρονών, 93, και εγώ είμαι 84, 83-84 πατέρα. Πώς θα ζήσουμε, πάντα χωριά. Ερείπια. Μας κυνήγησε πολύ τα χωριά, τα διέλυσε. Εγώ... Δηλαδή, να καταλάβω, τι έκανε η πολιτεία και διέλυσε τα χωριά. Εμείς είχαμε εργοστάσιο, λέω, και δουλεύαν τα παιδιά. Εγώ σου λέω δεν φέγαν όλα τα παιδιά. Είχα 3 παιδιά, εγώ ένα με ένα. 15 παιδιά θα καθόσαν εδώ. 4-5 εργοστάσιο, όχι ένα. 5 εργοστάσιο, ένα κοινωνικά που είδε, άλλο παν, άλλο δοχάμ. Γιατί τα έκλεισε. Δεν μας έδινε ξύλα, τα κλείσαμε. Τι να κάνω. Εγώ όταν ήρθα Μακαρίτσο μεταξύ, γι' αυτό σου λέω, ήμουν 14 χρονών. Τώρα μιλάτε για προπολεμικά, πριν... Το 34. Μπράβο. 36 πήρθε. Από το 36 μέχρι το 40 εδώ και δουλειές. Εγώ ήμουν 14, 15, 16. Εγώ έθακα τον πατέρα μου και έχει λεπτά στην τράπεζα. Άσε, καθήκανε. Στο ταμιευτήριο δουλεύαμε, τρώγαμε ψέμι. Πρώτα είχαμε ψέμι να πάμε. Μεράσαμε χρυσές ημέρες. Τώρα με αυτούς δεν περνάμε. Σου λέω, όταν παίρνω 356 ευρώ με 13 με 39 χρόνια τέβε, τι να πάρω. Τα πήρα από αυτές, επειδή δεν πήρα ασφάλεια, τέλη κυκλοφορίας, πάνω μου πήρε. Δεν μου έμενε εμένα η τέβη. Τίποτα. Άστα. Το 1945 ήμουν 21 χρονών εγώ. Μετά φύγανε οι Γερμανοί. Πήγαινα μια φορά την εβδομάδα, κάθε 10 ημέρες στην Αθήνα με ξύλα. Σχίζαμε μαδέρια, τότε ήταν έλλειψη. Με τι τα μεταφέρατε στην Αθήνα. Τα πηγαίναμε κάτω με τα μουλάρια. Ναι. Τα που τα φορτώναμε από το κίνητο, το φέραμε το πρωί, πηγαίναμε το βράδυ στην Αθήνα. Μάλιστα. Πήγαινα 2-3 χρόνια τότε, θυμάμαι μου παίρναμε λίρες. Μας έδινανε. 2 λίρες στο κυβικό. Τι είμαστε εξυπόλοιτοι. Τα παίρναμε τα λεφτά, τα φέρναμε εδώ να ντυθούμε, να αποδεθούμε. Και δεν μου άρεσε η Αθήνα. Και μου άρεσε έγινε κανένα χρονιά και ξαναγκάστηκα και πήγαινα 2-3 χρόνια στα παιδιά μου. Τώρα 3-4 χρόνια ούτε να την κλέπα. Πήγαινα μια φορά την εβδομάδα, κάθε 15 ημέρες στην Αθήνα, με ξύλα. Σας αρέσει η Αθήνα? Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' άρεσε τότε σου λέω. Ξέρετε τι έγινε, να σας πω τι έγινε με την Αθήνα και με τα χωριά. Φύγανε από τα χωριά οι άνθρωποι και πήγανε στην Αθήνα για να κάνουν προκοπή δήθεν. Και ξέρετε τι έγινε, ερημώσανε και τα χωριά και χάλασε και η Αθήνα. Χάλασε. Γιατί μαζεύτηκε πολλής κόσμος εκεί, ναι. Μόλυνση. Όλα. Σκουπίδια, όλα τα πασαρία, ναι. Εγώ έφεγα από την Ομόνια και πήγαινα στο Παγκράτι με τα πόδια. Ήταν κάποιος γιατρός από εδώ τη Γρανίσσα και πήγαινα τον Νίγλα με τα πόδια. Τώρα πας με τα πόδια από την Ομόνια στη... Δεν πας. Πού να πας, θα πεθάνεις από το καυσαέριο. Και από τα αυτοκίνητα. Από τα αυτοκίνητα. Πήγαινα με τα πόδια στο Παγκράτι. Τι να σας πω άλλο, εγώ δεν ξέρω. Αισθάνομαι πολύ άσχημα όταν πηγαίνω σε μέρη τέτοια και βλέπω μόνο μερικούς 5-6 γέρους ανθρώπους. Γδύσου και τράβα τον ανήφορο θα είσαι. Υγεία άνθρωπος. Γδύσου, καλά σου λέω. Τι να κάνω, έτσι όπως τα λέτε. Πραγματικά μου λέτε γδύσου και πήγαινε στον ανήφορο. Εγώ ευτυχώς είμαι εδώ. Περνάω αυτοκίνητα τώρα. Έχει. Και αύριο, μεθαύριο πάει στο Λιμποβίζι του Κολοχωτάν το χωριό. Περνάω αυτοκίνητα. Άλλη μια οικογένεια έγινε. Τι να σας πω, κουράγιο, να είστε καλά. Τι να κάνουμε ρε Χριστιανό, και τι να κάνουμε, κουράγιο, δεν περνάει εκεί μονάξα. Να ήρθες τώρα καλή ώρα, έξω μόλις είδα. Είπαμε και κουβέντες. Να πούμε και κουβέντες, τι να κάνουμε. Μπήκαμε λοιπόν, όπως είδατε, σε ένα νέο κύκλο απομόνωσης και εγκατάλειψης και σαπέχει αυτός ο κύκλος 2 ώρες μόνο δρόμο από την κοσμοπολίτικη όσο κεντροκέφαλη Αθήνα. Μία αγκαλιά χωριά και μία χούφτα άνθρωποι που υφαίνουν τους τελευταίους κόμπους μιας ζωής, χωρίς να μπορούν να αντιδράσουν, να γυρίσουν τον χρόνο πίσω. Τα σχολεία κλείνουν, οι λιγοστοί νέοι καταφεύγουν στην εσωτερική μετανάστευση. Οι γάμοι, οι γεννήσεις, οι βαφτίσεις αποτελούν πλέον απλώς αναμνήσεις περασμένων δεκαετιών. Αφού οι εκκλησίες ανοίγουν μόνο όταν κάποιος ετοιμάσει τις αποσκευές για το μεγάλο ταξίδι. Το τέλος φαίνεται πως είναι προδιαγεγραμμένο. Για τους ντόπιους τουλάχιστον. Γιατί οι ξένοι, κάποιοι ξένοι, αγοράζουν οικόπεδα και καραδοκούν. Προτού σας αποχαιρετήσω, να σας πω ότι η εκπομπή θα επαναλαμβάνεται κάθε Τετάρτη στις 1 μετά τα μεσάνυχτα και όχι Σάββατο πρωί όπως αρχικά σας είχα πει. Η προσθήκη μιας νέας εκπομπής στο πρόγραμμα του σταθμού έκανε αυτή την αλλαγή απαραίτητη. Σας ζητώ συγγνώμη για την παραπληροφόρηση, απλά οι δύο πρώτες εκπομπές είχαν ολοκληρωθεί και ήταν αδύνατη η παραμικρή αλλαγή στο σπικάζ. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.